καθένας το αποτιμάει με το δικό του τρόπο. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία και σιγά σιγά σε αυτή την άποψη νομίζω ότι στοιχίζονται όλοι, ότι 27 χρόνια προσωρινών αδειοδοτήσεων, συνεχών αναβολών, νόμων οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, ήταν κάτι το οποίο τιμούσε τη χώρα μας και θα έλεγα αντιστοιχούσε στη δικαιοσύνη και στην νομιμότητα που έπρεπε να υπάρχει σε αυτό το τοπίο. Αυτό λοιπόν που συζητάμε σήμερα, μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί ένας αδιάβλητος διαγωνισμός, είναι το εξής επιχείρημα. Είναι το επιχείρημα, αυτό άκουσα και επιτρέψτε μου αν ίσως δεν άκουσα ολόκληρες όλες τις τοποθετήσεις γιατί ήμουνα στην Ολομέλεια, είναι το επιχείρημα ότι πρέπει να αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτό που το Σύνταγμα επιτάσσει στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να θυμίσω μερικά πράγματα για να καταλήξω κάπου. Πρώτον, ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλες και όλοι που συμμετέχουμε στην διάσκεψη των Προέδρων, ότι η συζήτηση αυτή είχε αρχίσει πολύ παλιά, καθυστέρησε και με ανοχή της συμπολίτευσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκλογής Προέδρου στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχε ήδη πριν σχηματιστεί ένα κλίμα, κατά τη γνώμη μου, συνένεσης και αμέσως μετά την εκλογή του νέου Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης η κατάσταση άλλαξε και βρεθήκαμε μπροστά σε μία απέτηση να αποσυρθεί ένας νόμος προκειμένου να προχωρήσουμε σε αυτό. Και εγώ αναρωτιέμαι, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε εξέλιξη, πέστε μου, πώς στηρίζεται το επιχείρημα να μην συγκροτήσουμε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Και είναι αυτό επιχείρημα που μπορεί να σταθεί πολύ περισσότερο όταν η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και από μόνη της, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε εξέλιξη, το τονίζω, αποτελεί οχύρωση του θεσμικού οπλοστασίου, εκτός αν έχετε διαφορετική αντίληψη. Γι' αυτό λοιπόν, σε μια πρόταση που από όλες τις πλευρές, από πολλές πλευρές εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν τους άκουσα όλους, όσον αφορά τη σύνθεση των μελών, θεωρείται τουλάχιστον αρκετά επαρκής και ισορροπημένη, και το καταλαβαίνουμε όλες και όλοι αυτό το πράγμα, νομίζω ότι ίσα ίσα στην αντίθετη κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, διότι η συγκρότηση σήμερα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης βοηθάει και δεν είναι στην αντίθετη κατεύθυνση, βοηθάει στη θεσμική θωράκιση. Και σας καλώ να το ξανασκεφτείτε αυτό το πράγμα. Διότι στη μία ή στην άλλη εξέλιξη, εξέλιξη δύο μπορεί να είναι, τις γνωρίζουμε όλοι, είτε στη μία είτε στην άλλη εξέλιξη, έτσι κι αλλιώς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρέπει να υπάρχει και στη μία και στην άλλη. Συνεπώς, ξανασκεφτείτε το. Δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο, επειδή συζητάμε και πολλές φορές και οι σκέψεις και οι προτάσεις και τα λοιπά αλλάζουν. Νομίζω ότι η διάσκεψη των Προέδρων είναι σε θέση και όριμη σήμερα να αποφασίσει για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και από τη δική μας την πλευρά, κύριε Πρόεδρε, δεχόμαστε την πρότασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χριστοδουλοπούλου και ύστερα ο κύριος Κόκκαλης. Ναι, ναι. Κύριοι συναδελφοί και κυρίες συναδέλφισσες, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι με αφορμή τις τηλεοπτικές άδειες έχει γίνει όλη υπόθεση και έχει αναδειχθεί ως κρίση του πολιτικού συστήματος. Γιατί πίσω από όλη αυτή την ιστορία, στην πραγματικότητα, αναδεικνύεται μια επιχείρηση αναδιάταξης των εξουσιών του κράτους. Δηλαδή, τις σχέσεις μεταξύ νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και μάλιστα με πρωταγωνιστικό ρόλο της τέταρτης εξουσίας.
Αυτό για μένα είναι το μείζον πρόβλημα. Και βεβαίως, επειδή δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε ότι αυτό είναι το μείζον πρόβλημα, μιλάμε για διάφορα άλλα. Εγώ θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ούτε τις προεκτάσεις ούτε τις συνέπειες και ο καθένας προσπαθεί να παίξει ένα πολιτικό παιχνίδι, κομματικό κτλ. Χωρίς να κατανοεί τις συνέπειες που έχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Έτσι βλέπουμε κόμματα να παρουσιάζονται εντελώς αντιθεσμικά, εξωθεσμικά, να μου θυμίζουν άλλους πολιτικούς χώρους, αδιαφορώντας για το κόστος που υπάρχει στη δικαιοσύνη σε άλλες εξουσίες. Και βέβαια ταυτόχρονα αναδεικνύεται η αδυναμία που έχουν οι πολιτικές δυνάμεις να ασκήσουν μια εκβάθον κριτική στην πολιτική εξουσία, στην εκτελεστική εξουσία, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, και έτσι μεταφέρουν το πεδίο αντιπαράθεσης σε άλλα ζητήματα που θεωρούν ότι ίσως είναι πιο προνομιακά. Αυτό που θέλω να σας επισημάνω είναι το εξής. Η αίτηση ακύρωσης για την αντισυνταγματικότητα του νόμου έχει πολλούς λόγους ακυρότητας. Μπορεί πράγματι, λοιπόν, ας πάρουμε τη μία περίπτωση, να κηρυχθεί αντισυνταγματικός ο νόμος. Αλλά να μην κηρυχθεί για το εσουρού, γιατί ξέρουμε, υπάρχει και στη θεωρία, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γράψει και υπάρχει και νομολογία, ότι δεν μπορεί ένα κράτος να παραλύει, δεν μπορεί να μην ικανοποιείται ο συνταγματικός σκοπός του άρθρου 15, επειδή ένα κόμμα δεν προστρέχει για να φτιάξει ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Μπορεί λοιπόν να πούν νομιμότατος ο νόμος παπά, και αντισυνταγματικό, παραδείγματος χάρη, οι 4 άδειες. Τι θα κάνουμε τότε, κύριοι συνάδελφοι? Θα έρθει... Αφήστε, κύριε Λοβέρδο. Θα έρθει εδώ, δεσμεύεται αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, ότι αν, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια τέτοια απόφαση. Ή βγει για αντισυνταγματικό για άλλο. Έχει 5 σκέλη η αντισυνταγματικότητα. Ότι θα έρθει εδώ η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί στην εκλογή του εσουρού. Ή θα ξαναρχίσουμε από την αρχή? Διότι εγώ κατανοώ, γιατί είμαι και όλοι οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, ότι από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία σήμερα θέτει θέμα αναβολής, δεν μπορεί να εκλεγεί εσουρού. Δηλαδή, απλώς συζητάμε για να καταγραφούμε αυτή τη στιγμή. Αφού ζητάει αναβολή, δεν συνενεί. Όμως, έχει μιλήσει πολύ η Νέα Δημοκρατία. Έχει πει ότι εγώ ποτέ δεν θα συνενέσω αν δεν καταργηθεί ο νόμος παπά. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτό? Δηλαδή, τι θέλει, να καταργήσει την νομοθετική εξουσία, την ισχύ της να ψηφίζει νόμους η Βουλή, με ποιο δικαίωμα, με ποια νομιμοποίηση και πώς? Ακόμα και αν σε κάποιο σκέλος μιας απόφασης ενός δικαστηρίου, ας πούμε, θα δεχτεί κάτι της από όλα αυτά. Έτσι, εγώ καταλαβαίνω ότι είμαστε σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Και επανέρχομαι στην αρχική μου περιγραφή ότι το ζήτημα είναι αλλού. Και είναι πολύ σοβαρό. Είναι γιατί δεν μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να ασκήσει απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δομική αντιπολίτευση και επιλέγουν τα περιφερειακά. Παράλληλα, επειδή μέσω των ΜΜΕ αναπαράγεται η κυρίαρχη ιδεολογία, είναι λογικό να θέλουν όλοι και κυρίως αυτοί που νομίζουν ότι θίγονται να τα ελέγχουν. Όμως, το λάθος που έκανε η Νέα Δημοκρατία να μην συμπράξει στην εκλογή του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, τότε που μας είχαν υποσχεθεί ότι μόλις εκλεγεί αρχηγός θα συμπράξουν, δεν διορθώνεται ούτε με δεύτερο ούτε με τρίτο λάθος. Νομίζω ότι πάμε σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να λυθεί το ζήτημα με άλλους τρόπους, σαφώς πολιτικούς, διότι εδώ διαβάζω μέσα στα site ότι δήλωσε ο κύριος Παπάς ότι αν κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος, επανερχόμαστε στα προηγούμενα, και ο κύριος Κρέτσος ότι θα επιστρέψουμε τα λεφτά. Ωραία, και αυτό θα είναι μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας και θα έχουμε τότε να επενέσουμε τη δικαιοσύνη, να καταγγείλουμε, δεν ξέρω τι άλλο θα βρούμε να καταγγείλουμε, ότι συνέβη σε αυτό το διάστημα και όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος περιμένει ότι επιτέλους θα γίνει κάποιος έλεγχος στο τηλεοπτικό τοπίο, θα το συνδέσουμε πότε και με τους εργαζόμενους που θα χάσουν τη δουλειά τους
ενώ υπάρχουν προτάσεις ενοποίησης καναλιών και πότε με το ένα και πότε με το άλλο. Το Μέγκα κλείνει, το λένε οι ίδιοι που δουλεύουν εκεί, επειδή είναι επιλογή των μετόχων. Τι θα κάνουμε ακριβώς? Κατά συνέπεια, εγώ προτείνω έτσι κι αλλιώς σήμερα να θεωρηθεί άγωνη η συζήτησή μας για την εκλογή του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, αλλά να πάρουμε δεσμεύσεις ότι όταν λέμε σεβόμαστε τις αποφάσεις και τα λοιπά, ότι αυτό θα σημαίνει ότι σεβόμαστε και τις δηλώσεις που θα κάνουμε μέσα εδώ στη διάσκεψη των Προέδρων που τις παρακολουθεί η ελληνική κοινωνία. Και θα συμπράξουμε στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και στη συγκρότησή του, που από ό,τι είδα από την πρόταση του Προέδρου, δεν είναι και κάποια χειραγωγήσιμη σύνθεση αυτή για να φοβούνται οι συνάδελφοι από τα άλλα κόμματα. Ευχαριστώ, κύριος Κόκαλης, και ύστερα ο κύριος Συρίγος. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Όλοι και όλες. Κύριε Κόκαλη. Ναι, ευχαριστώ. Εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να διαγνώσω ποια σχέση μπορεί να έχει η εκκρεμής δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Εάν ακούσω έστω ένα πιστικό επιχείρημα, και εγώ πραγματικά θα συνταχθώ με την αναβολή. Είτε κριθεί συνταγματικός ο σχετικός νόμος, είτε όχι, η υποχρέωση για συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης παραμένει. Είναι έτσι ή δεν είναι? Το αντικείμενο της εκκρεμής δίκης δεν είναι εάν έχουμε υποχρέωση ή όχι να συγκροτήσουμε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, υποθετικό το σενάριο. Δεν είναι η σύνθεση του ΕΣΟΡΟΥ, είναι άλλο θέμα. Πρώτη υπόθεση, συνταγματικός. Θα συγκροτηθεί το ΕΣΟΡΟΥ? Όχι ή ναι? Αντισυνταγματικός σχετικός νόμος. Θα συγκροτηθεί, ναι ή όχι? Συνεπώς, η άρνηση δεν είναι πιστική. Και εκφράζω προσωπική άποψη, οι υπέρμαχοι της αντισυνταγματικότητας όφυλαν να συνενέσουν σήμερα στις συνεδρίες του ΕΣΟΡΟΥ. Όποιοι γνωρίζουν, οι υπέρμαχοι της αντισυνταγματικότητας. Να μην είναι όμως ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να επηρεάσει τη δικαιοσύνη. Ειλικρινώς, τι σχέση μπορεί να έχει η εκκρεμής δίκη με τη συγκρότηση ή όχι του ΕΣΟΡΟΥ? Είναι υποχρέωση η οποία παραμένει και θα συνεχιστεί και τον άλλο μήνα και τον παράλληλο μήνα. Γνωρίζουμε πότε θα εκδοθεί η απόφαση. Το να έρθει η αντιπολίτευση και να λέει ότι θέλει αναβολή. Ναι, μεν θέλω να συγκροτηθεί, αλλά ζητάω αναβολή. Αναβολή για ποιο πράγμα? Να βγει η απόφαση? Γνωρίζετε πότε θα βγει η απόφαση? Πότε θα κρίνει το δικαστήριο? Για ποιο λόγο θα τον κρίνει? Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι αποτέλεσμα και να βγάλει, όπως ορθά είπε ο κύριος Πρόεδρος, δεν είναι μόνο τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας που απασχολεί το ΕΣΟΡΟΥ. Είναι και άλλα θέματα. Συνεπώς, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείτε? Απλή λογική χρησιμοποιούμε. Ζητάμε αναβολή όταν το αντικείμενο εδώ της διάσκεψης των Προέδρων κρίνεται από το δικαστήριο. Εάν δεν κρίνεται, που νομίζω έχω την ταπεινή άποψη ότι δεν κρίνεται, ποιος ο λόγος να μην συγκροτηθεί σήμερα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και μάλιστα με αυτή την πρόταση? Βλέπω την κυρία Πετραλιά. Βλέπω κι άλλους. Γι' αυτό και στηρίζουμε την πρότασή σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να καταλάβατε ότι δεν είναι η Φάνη Πετραλιά, είναι η Φανή Πετραλιά. Καμία σχέση με τη γνωστή. Όχι, έτσι όπως το είπατε πήγε. Γιατί δηλαδή, κύριε Κακλαβάνη, είναι καλύτερη η Φάνη από τη Φανή? Α, σας παρακαλώ. Κύριε Κόκαλης, μεταγνώσεως το είπε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, ο συνάδελφος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μην χαλαρώνετε, είναι καταιγιστή.